λίγες μόνο μέρες μας έμειναν πριν τα Χριστούγεννα και εμείς συνεχίζουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στα ουσιαστικά λόγια που μεταφέρουν οι αγιορείτες σχετικά με αυτή την μεγάλη εορτή, μακριά από τα ψεύτικα φώτα και την λάμψη των λαμπιονιών του κόσμου. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτη Σάβα από το Ιερό Κελί των Εισοδίων της Θεοτόκου της Σκήτης της Κερασιάς με τον τίτλο «Χριστούγεννα στο Άγιον Όρος», που εκφώνησε στις 16 Δεκεμβρίου 2012 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γιαννιτσών, και τη βρίσκουμε στο YouTube στο κανάλι «Υπεραγία Θεοτόκος». Ας ακούσουμε λοιπόν αυτά τα πολύ πνευματικά και σημαντικά που μας καταθέτει ο Αρχιμανδρίτης Σάβας από την Κερασιά του Αγίου Όρους σχετικά με τα Άγια Χριστούγεννα που περνούν οι αγιορείτες. Θα πάρουμε αφορμή από ένα κείμενο το οποίο έχει τίτλο «Χριστούγεννα στο Άγιον Όρος του Άθο». Θα πάρουμε μία γεύση από αυτό το, με βάση αυτό το κείμενο, με τη βοήθεια αυτού του κειμένου, για το πώς γιορτάζουν οι πατέρες στο Άγιον Όρος τα Χριστούγεννα. Και το έχει γράψει ένας γέροντας σπουδαίος, έχει κοιμηθεί τώρα, ο μοναχός Θεόκλητος ο Διονυσιάτης, που ήταν λόγιος. Και έχει πολύ έτσι όμορφα πράγματα μέσα, τα οποία αφενός είναι, επειδή είναι από τους Αγίους Πατέρες, και ξέρετε ότι εδώ πάντοτε μιλάμε με βάση τους Αγίους Πατέρες και δεν θέλουμε να λέμε δικά μας λόγια, ούτε και λόγια ακόμα ανθρώπων, αλλά μόνο λόγια θεανθρώπων θα λέγαμε, δηλαδή ανθρώπων που έχουν γίνει θεοί κατά χάρη, που είναι Άγιοι, και προσπαθούμε μέσα από λόγια Αγίων να καταρτήσουμε τις ψυχές μας. Και αυτός ο γέροντας ήταν πράγματι αγιασμένος και μεμαρτυρημένος, και από τον πατέρα Παΐσιο που ήταν σύγχρονός του και τον ήξερε, και από τους άλλους πατέρες του Αγίου Όρους είχε αναγνωρισμένη αρετή και σοφία, ήταν λόγιος μοναχός ο πατήρ Θεόκλητος, και έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα και πολύ σπουδαία. Και βέβαια θα μου πείτε, εμείς δεν είμαστε ούτε μοναχοί, ούτε πολύ περισσότερο αγιορείτες, αλλά όμως αξίζει να μελετούμε τη ζωή των μοναχών και να διδασκόμαστε από αυτήν, διότι όπως έχουμε κατά επανάληψη πει, οι μοναχοί είναι φως για τους λαϊκούς, για τους κοσμικούς, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Και φως για τους μοναχούς είναι οι άγγελοι. Και φως των αγγέλων είναι ο Θεός. Και υπάρχει αυτή η διαδοχική φωτοδοσία από τον Θεό μέχρι εμάς τους ανθρώπους που ζούμε τώρα εδώ μέσα στον κόσμο. Αλλά όλοι πρέπει να ζούμε κατά τον ίδιο τρόπο. Πώς δηλαδή? Όπως θέλει ο Θεός. Και ο Θεός δεν έχει ορίσει δύο ειδών ζωές, δύο ειδών τρόπους ζωής, έναν που να αρμόζει στους μοναχούς και έναν που να αρμόζει στους λαϊκούς, αλλά τα ίδια πράγματα που ζητάει από τους μοναχούς, ζητάει και από εμάς. Άλλωστε όταν μιλούσε ο Χριστός μας, δεν έλεγε ότι τώρα αυτά τα λέω για τους μοναχούς, δεν υπήρχαν τότε μοναχοί όπως ξέρουμε σήμερα, αλλά απευθυνόταν σε όλο τον κόσμο. Και
και αυτά που έλεγε στους Αποστόλους, ιδιαιτέρως, τους έλεγε ότι αυτά που λέω σε εσάς, πάση λέγω, τα λέω σε όλους. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι τώρα άλλοι μπροστά, αλλά εσείς θα τα πείτε και στους άλλους. Θα τα πείτε σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πιστέψουν σε μένα. Στις ψυχές λοιπόν των τέλειων τέκνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που πρέπει να είμαστε όλοι τέλεια παιδιά της Ορθοδόξου Εκκλησίας και να αγαπάμε την Εκκλησία μας, οι δεσποτικές και οι θεομητορικές γιορτές, όπως είναι τώρα η γιορτή των Χριστουγέννων, είναι μεγάλη δεσποτική γιορτή, αυτές οι γιορτές δεν είναι απλώς έτσι μία ημέρα στο ημερολόγιο, μία σχόλη, μία διακοπή έτσι στη μονοτονία της ζωής, αλλά θα πρέπει αυτές οι γιορτές να μετουσιώνονται σε μεγάλες πνευματικές χαρές και να γίνονται ανεξάρτητες πηγές ύμνων θείων ερώτων, να ξυπνάει μέσα μας η γιορτή, η κάθε γιορτή, την αγάπη στον Θεό, και ακόμα να γίνονται ανεξάρτητες πηγές θερμότατης ευγνωμοσύνης και άπειρης ευχαριστίας για όσα ο Θεός εδωροφόρησε αγαθά στους ανθρώπους από τότε που εφανερώθη εν σαρκή, από τότε που πήρε την ανθρώπινη φύση και μέχρι τώρα. Γιατί όλες αυτές οι δεσποτικές γιορτές έχουν ως κέντρο τον Δεσπότη Χριστό, ο οποίος είναι το πρόσωπο αυτό από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, το οποίο πήρε την ανθρώπινη φύση. Τα άλλα δύο πρόσωπα δεν πήραν, δεν ενανθρώπισαν, μόνο ο Υιός. Συγκεκριμένα οι μοναχοί γενικά και ειδικά στο Άγιον Όρος, το Άθο, εορτάζουν τη γέννηση του Θεού Λόγου σχεδόν κάθε ημέρα. Δηλαδή σε όλο τον κύκλο του λεγόμενου θεολογικός λειτουργικού χρόνου, χάρη στις νυχθήμερες ιερές ακολουθίες. Δηλαδή Χριστούγεννα στο Άγιον Όρος δεν κάνουν μόνο στις 25 Δεκεμβρίου, είναι με το παλιό ημερολόγιο που γιορτάζουμε εκεί 13 μέρες μετά από εδώ, αλλά κάθε ημέρα, όπως λέει εδώ ο γέροντας αυτός, διότι κάνουμε αυτή τη νυχθήμερη ακολουθία που αρχίζουμε κάθε μέρα το βράδυ, τη νύχτα, με το μεσονυχτικό και μετά με τον όρθρο, τις ώρες, τον εσπερινό, το απόδειπνο. Όλος αυτός ο κύκλος που επαναλαμβάνεται μας θυμίζει αλλά και μας κάνει να ζούμε Χριστούγεννα, να ζούμε τη γέννηση του Χριστού μέσα στις καρδιές μας. Και πράγματι, στις αδιάλειπτες λατρείες που επιτελούνται στις Βυζαντινές μονές, στις μεγάλες μονές, στις 20 μεγάλες μονές του Αγίου Όρους, στις σκήτες, στα καλύβια και στα ιερά συγχαστήρια, κατά τις θείες λειτουργίες προπάντων εκεί, αλλά και κατά τους μυσταγωγικούς ιλαρούς εσπερινούς και στα κατανυκτικά απόδειπνα, αλλά και στις ατομικές προσευχές των μοναχών, ψάλλονται τροπάρια, απολυτίκια, κοντάκια και διαβάζονται θεολογικές ευχές που έχουν ως κέντρο τη σάρκωση του Θεού και τη σωτηρία του κόσμου. Πάρα πολλά τροπάρια αυτό έχουν ως θέμα. Το ότι δηλαδή ο Θεός Λόγος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, έγινε άνθρωπος, σαρκώθηκε. Έχουν ως θέμα δηλαδή τα Χριστούγεννα. Και οι μοναχοί σε ένα ποικίλο μέτρο δεκτικότητας, κατά αναλογία με τις προσωπικές προϋποθέσεις και την άθλησή τους, ανανεώνουν συνεχώς στις ψυχές τους την μνήμη του υπερφυούς γεγονότος της ενανθρωπίσεως. Και λέει ο γέροντας, αναλόγως των προϋποθέσεών τους, ανάλογα με το πόσο έχουν προοδεύσει δηλαδή πνευματικά, πόσο έχουν καθαρίσει το νου και την καρδιά, μετέχουν και ζουν αυτή την χαρά και αυτό το γεγονός της σαρκώσεως του Λόγου και τις επιπτώσεις αυτού του γεγονότος, τις συνέπειες, τα αποτελέσματα αυτού του γεγονότος προσωπικά στην ψυχή τους.
στον εαυτό τους. Και αυτή η μνήμη των Χριστουγέννων που τη ζουν, είπαμε, καθημερινά, μεταποιείται σε πνευματική αίσθηση σε όσους έφτασαν σε αυτό το μέτρο. Γι' αυτό και μελετούν το βάθος και την άπειρη αγάπη του Θεού προς τους κατοικώνα και καθομοίωση πλασέντας ανθρώπους, και εν συνοχή καρδίας υμνολογούν ευγνωμονούνται στην υπερήμνητη αγαθότητά Του. Γιατί ο Θεός μας έδειξε άπειρη αγάπη, ενώ μας έβαλε στην Εκκλησία Του, στην πρώτη άκτη στην Εκκλησία, που είναι ο ίδιος, είναι τα τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Εμείς φύγαμε από εκεί, αποστατήσαμε, και πάλι ο Θεός δεν μας εγκατέλειψε, μας έστειλε προφήτες, αγγέλους, και εμείς άλλους από αυτούς τους αποκεφαλίσαμε, τους σταυρώσαμε, τους φερθήκαμε πάρα πολύ άσχημα στους απεσταλμένους του Θεού, και πάλι ο Θεός δεν μας εγκατέλειψε και μας έστειλε τον Υιό Του να πάρει την ανθρώπινη φύση. Και εκεί βέβαια φανερώνεται η μεγάλη αγάπη του Θεού, που φαίνεται και στην εικονογραφία της γεννήσεως, η οποία έχει μεγάλη θεολογική, έτσι, αξία. Αν προσέξετε την εικόνα της γεννήσεως, θα δείτε ότι ο Χριστός μας είναι δηλυγμένος, το μικρό, το βρέφος ο Χριστός, με τα οθόνια, δηλαδή με αυτά τα νεκρικά σάβανα. Μα ένα μωρό δεν το τυλίγεις με νεκρικά σάβανα. Και επίσης είναι μέσα σε έναν τάφο. Αυτή η φάτνη την εικονίζουν, την ζωγραφίζουν οι αγιογράφοι ως έναν τάφο. Γιατί θέλουν να μας πούνε γιατί ο Θεός παίρνει ανθρώπινη φύση. Παίρνει ανθρώπινο σώμα για να μπορέσει να πάθει για μας, να μας δείξει την αγάπη Του με το να πεθάνει για μας. Γι' αυτό παίρνει το ανθρώπινο σώμα, γιατί ως Θεός είναι αθάνατος. Παίρνει λοιπόν τη θνητή ανθρώπινη φύση για να μπορέσει να πεθάνει και να ταφεί. Και αυτό από την πρώτη στιγμή το ξέρει ο Θεός, όχι από τη στιγμή που γεννιέται, από προπάντων των αιώνων το έχει αποφασίσει αυτό. Και το φανερώνει αγιογράφη εκεί στη γέννησή Του με αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Κατά την ημέρα των Χριστουγέννων, λοιπόν, οι μονάζοντες είναι προετοιμασμένοι για την υποδοχή του Θείου Βρέφους, γιατί όλο το χρόνο ασχολούνται με αυτό το θέμα, το θέμα της σάρκωσης του Λόγου, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ο Θεός έχει θρόνο. Ποιος είναι ο θρόνος του Θεού? Είναι οι άγγελοι, τα χερουβίμ. Εκάθεται επί θρόνου χερουβικού. Αλλά τώρα κάθεται στην Παρθένο. Και η Παρθένος είναι ένας άλλος, μοιάζει με χερουβικός θρόνος. Γι' αυτό το ψάλλουμε. Χερουβικών θρόνων βλέπουμε πλέον τώρα την Παρθένο. Και τη φάτνη ως χωρίον, ενώ ανεκλήθη ο αχώρητος, αυτός που δεν χωράει πουθενά, γιατί είναι Θεός ο οποίος είναι άπειρος και παντοδύναμος. Και όμως αυτός που δεν χωράει πουθενά χωράει στην Παρθένο και στην φάτνη. Για όλα αυτά δεν θα ήταν μια απλή έκφραση εάν λέγαμε ότι ο Χριστός γεννάται αχρόνος στις καρδιές εκείνων των χριστιανών, μοναχών και λαϊκών και κληρικών, όσες, σε όσους δηλαδή, έπνευσε η θεόρητος χάρις, σε αυτούς που έχει πνεύσει μέσα τους η χάρη του Αγίου Πνεύματος, και είναι λάμποντες, αστράπτοντες, ηλιωμένοι, πάσχοντες, οθνίαν, αλλίωσιν, ευπρεπεστάτην. Και λάβουνε και αστράφτουνε και έχουνε αυτή την καλή αλλίωση, η οποία είναι η αλλίωση που δίνει στον άνθρωπο η χάρις του Θεού, ανεξάρτητα από την κυριώνυμη γιορτή της γεννήσεώς Του. Αυτή την αλλίωση δεν την έχουν μόνο την ημέρα των Χριστουγέννων, αλλά κάθε ημέρα. Ποιοι είναι αυτοί? Όχι μόνο οι μοναχοί, αλλά και όλοι οι χριστιανοί και κληρικοί και λαϊκοί, οι οποίοι έχουνε ενεργό μέσα τους τη Θεία Χάρη εξαιτίας της προσπάθειας που κάνουν, της προσοχής που έχουν και της μυστηριακής ζωής στην οποία μετέχουν, την οποία εξασκούν.
Αληθινά λοιπόν Χριστούγεννα επιτελούν κατά τρόπο ουσιαστικό και πνευματικό όσοι αισθάνονται στις καρδιές τους τη γέννηση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έτσι, όχι απλώς γιορτές εξωτερικές και καλό φαγητό και ας πούμε μία χαλάρωση από τις κοπιώδες ημέρες της εργασίας, αλλά κυρίως Χριστούγεννα είναι αυτή η αίσθηση του Χριστού που πρέπει να έχουμε μέσα στην καρδιά μας και αλίμονο σε εκείνους που περιμένουν την 25η του Δεκεμβρίου για να συνειδητοποιήσουν τη σάρκωση του Θεολόγου και δεν την έχουν κάθε στιγμή μέσα τους. Είτε κλητοί ήμεθα, είτε εκλεκτοί, ο Κύριος γνωρίζει, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε με τη χάρη και το έλεος του Χριστού ενσωματωθεί στην Αγία Εκκλησία Του, που είναι οντολογικά και πραγματικά αυτό τούτο το θεανθρώπινο σώμα του Ιησού Χριστού. Επομένως όλες τις δεσποτικές γιορτές τις αισθανόμαστε σαν επιμέρους φάσεις του ενός ακέραιου απολυτρωτικού έργου, σαν συντελεστήσα αιώνια σωτηρία και ως σαν δυνατότητα μετοχής σε ολόκληρη τη μεταμορφωθήσα φύση και κτήση. Ζούμε αυτό το γεγονός της σωτηρίας και οι διάφορες γιορτές είναι επιμέρους φάσεις αυτού του μεγάλου γεγονότος, ότι έχουμε σωθεί, ότι είμαστε μέσα στο σώμα του Χριστού, ότι είμαστε μέλη του σώματός Του και σάρξ εκ της σαρκός Του. Γι' αυτό και τη γέννηση του Κυρίου την εννοούμε και την εννοούμε, τη δοξάζουμε ως ένα μέρος του όλου, αλλά και ως σαν ένα όλο, και ως αναπαρχή της λυτρώσεως, αλλά και ως τελειωθήσα λύτρωση. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η μεγίστη των δεσποτικών εορτών στην Ορθοδοξία δεν είναι η γέννηση, όπως συμβαίνει στη Δύση, αλλά το Πάσχα, η Αγία Ανάσταση του Χριστού, μέσα στο φως της οποίας καταλάμπονται τα σύμπαντα, ουρανώστε και η γη και τα κατακτόνια, ως της Αναστάσεως την πύραν ηλιφώτα. Όπως ολόκληρη την Ορθοδοξία, έτσι και στο Άγιον Όρος, η προετοιμασία των μοναχών αρχίζει με αγνιστικές νηστείες από τις 15 Νοεμβρίου. Η νηστεία αγνίζει την ψυχή και αλίμονο στον χριστιανό που δεν νηστεύει και που νομίζει ότι είναι τυπικό πράγμα η νηστεία. Δεν είναι τυπικό καθόλου. Είναι εξαγνιστικό γεγονός το οποίο βοηθάει τον άνθρωπο να απελευθερωθεί από τις δαιμονικές δυνάμεις που τον έχουν κυριεύσει και τον έχουν υποδουλώσει. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, τούτο το γένος των δαιμόνων ούκ εξέρχεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Όχι μόνο προσευχή, πρέπει να το συνδυάσεις και με νηστεία για να απελευθερωθείς από το γένος των δαιμόνων που σε βασανίζει με ποικίλους λογισμούς, με ποικίλες άλλες καταστάσεις που σου δημιουργεί. Φοβίες και ψυχολογικά αντικαταθλίψεις και χίλια μύρια τέτοια πράγματα. Και οι μοναχοί λοιπόν νηστεύουν και νηστεύουν αυστηρά. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα οι ψυχές των μονοτρόπων, των μοναχών, μυσταγωγούνται στο μυστήριο της γεννήσεως με τους εισαγωγικούς ύμνους, με τα καθίσματα, τα τριώδια των αποδείπνων, τις μελήρητες καταβασίες και με τους εξαίσιους ασματικούς κανόνες που κορυφώνονται στις μεγάλες ώρες της προπαραμονής. Έτσι με όλα τα υμνολογικά αριστουργήματα της ποιητικής γραμματείας της Ορθοδοξίας, που είναι πολύ έτσι αρμόζων και πρέπον να τα διαβάζουμε και να τα μελετούμε και να εμβαθύνουμε σε αυτά. Πάρτε τα μηνέα του Δεκεμβρίου και διαβάστε εκεί τις υπέροχες αυτές καταβασίες και τους κανόνες που έχουμε των παραμονών των Χριστουγέννων και των μεγάλων ωρών και όλα αυτά τα οποία έχει ορίσει η Εκκλησία μας ως προετοιμασία των ψυχών μας για το μεγάλο γεγονός. Η καλύτερη προετοιμασία για τα Χριστούγεννα
είναι το να πηγαίνουμε στις επισκεπτικές ακολουθίες της παραμονής των Χριστουγέννων. Όχι μόνο ανήμερα, αλλά και την παραμονή και την προπαραμονή και όλες τις ημέρες αυτές των Αγίων Νηστιών να πηγαίνουμε και να προσέχουμε τους ύμνους και τις διάφορες αυτές υμνολογικές, αριστουργηματικές ακολουθίες που έχουμε και αναφέρονται στο γεγονός των Χριστουγέννων. Με όλα αυτά τα αριστουργήματα που καλύπτουν τις Θείες Διαστάσεις ενανθρωπίσεως του Θεού, οι μονάζοντες ζουν σε ένα κλίμα λειτουργικής συμμετοχής ως ιερουργούμενοι στο ανίκουστο μυστήριο, ουρανοφάντορες, μειούμενοι στην υπερφύσιν αποκάλυψη. Αυτά όλα βέβαια, όπως ήδη είπαμε, διούνται σε ένα διάφορο μέτρο γνώσεως και εφέσεως κατά την δεκτικότητα και το σκεύος εκάστου, αλλά και το μέτρο που χορηγεί η άκτιστη χάρις. Σε όλες τις ζαντινές μονές, τις ιερές σκήτες, τα ερημητήρια και τις θεόκτιστες καλύβες, η τυπική τάξη φυσικά διαφέρει, αφού οι δύο τελευταίες μορφές ασκητικής ακολουθούν μεθόδους που υπερβαίνουν τον τύπο και την τάξη. Μιλάει για τα ερημητήρια και για τις καλύβες, όπου εκεί πλέον υπερβαίνεται το τυπικό και οι μοναχοί εκεί έχουν την αδιάλειπτη νοηρά προσευχή. Αλλά στις δύο πρώτες, δηλαδή στις βυζαντινές μονές, στις μεγάλες και στις κήτες, τις ιερές κήτες, κατά την παραμονή των Χριστουγέννων τελείται το καθιερωμένο Άγιο Ευχέλαιο, η θείαση ψυχής και σώματος, και ακολουθεί ο Μέγας Εσπερινός με την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, η οποία γίνεται και εδώ και δεν πρέπει να τη χάσετε. Την παραμονή των Χριστουγέννων να πάτε στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, η οποία γίνεται 10 φορές το χρόνο. Και μία από αυτές τις φορές είναι στην παραμονή των Χριστουγέννων. Γίνεται λοιπόν ο Εσπερινός των Χριστουγέννων μαζί με τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό δεν έχουμε Εσπερινό το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, αλλά τον κάνουμε το πρωί, φέτος πέφτει Δευτέρα. Και εκεί διαβάζονται στην λειτουργία αυτή με Εσπερινό μαζί, που είναι το Μεγάλο Βασίλειο, εκεί διαβάζονται οι 15 προφητείες που αναφέρονται με σύμβολα και άλλες με σαφείς προφητικές υποτυπώσεις στην ενανθρώπιση του Θεού. Και βλέπει κανείς πως το Άγιο Πνεύμα εκατοντάδες χρόνια προ Χριστού είχε προφητεύσει, είχε φανερώσει τα σχετικά με τη γέννηση του Σωτήρος Χριστού, τη σάρκωση του Θεού Λόγου. Στη συνέχεια, αφού όλοι με λειτουργική τάξη μεταλάβουν του σώματος και του αίματος του Χριστού, που σαρκώθηκε ακριβώς για να ενωθεί ασυγχύτως και αδιαιρέτως με τον χειρόν του το πλαστούργημα, με εμάς δηλαδή, τους ανθρώπους, και να το θεώσει, απέρχονται στην απέρητη Καινή Τράπεζα. Και με τα τρίωρη ανάπαυση, οι εκτός κόσμου μοναχοί επανέρχονται στον Ιερό Ναό για την ολονύχτια αγρυπνία που αρχίζει από τη Λυτή, όπου ψάλλονται με τα μέλους η θεολογικότατη ύμνη της δεσποτικής εορτής. Καταλάβατε, νομίζω, μιλάει για την παραμονή των Χριστουγέννων, όπου οι μοναχοί κοινωνούν στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, μετά πάνε στην Καινή Τράπεζα που είναι πολύ απλή, γιατί είναι μέρα νηστείας, και μετά ξεκουράζονται για 3 ώρες για να αρχίσει μετά η αγρυπνία των Χριστουγέννων, της Κυριονύμου εορτής. Και είναι τελείως λάθος, δυστυχώς, για να μην πω άλλη βαρύτερη έκφραση, αυτό που γίνεται τώρα σαν μόδα, να πηγαίνουν την παραμονή και να κάνουν γλέντια και να πίνουν και να χορεύουν την παραμονή των Χριστουγέννων, που είναι αυστηρότατη νηστεία και είναι αλάδωτο και δεν τρώμε τίποτα σχεδόν για να ετοιμαστούμε για τη μεγάλη ημέρα των Χριστουγέννων. Και βλέπετε πόσο ο διάβολος τα έχει έτσι φέρει στους λεγόμενους χριστιανούς, που δεν είναι χριστιανοί και αυτοπαίζουν χριστιανοί και θυρωνεύονται τους χριστιανούς, που αν τους πεις μια κουβέντα την αυτά που κάνετε θα σου πούνε γιατί, κακό είναι, εσείς μόνο είστε χριστιανοί, εμείς δεν είμαστε χριστιανοί. Όχι, δεν είστε χριστιανοί άμα κάνετε τέτοια πράγματα. Ναι, να τους το πείτε, δεν είστε χριστιανοί.
Αυτό το έκανε ο διάβολος και ο Αντίχριστος. Την παραμονή των Χριστουγέννων νηστεύουμε αυστηρότητα και προσευχόμαστε και ετοιμαζόμαστε για να ζήσουμε αυτό το μεγάλο γεγονός της γεννήσεως του Χριστού μας. Αφού λοιπόν κάνουν όλα αυτά και ξεκουραστούν, μετά πηγαίνουν στο ναό και αρχίζει η λυτή και η θεολογικότητα ύμνη της δεσποτικής εορτής με τα μέλους. Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται από την επνεύματη και αληθεία λατρεία αποβαίνει αληθινή μυσταγωγία των πιο υψηλών θεολογικών και πνευματικών εμπειριών. Νομίζει κανείς ότι οι άγγελοι Κυρίου επεδίμησαν εξ ουρανού και συμψάλλουν εναρμόνια μελωδήματα με τους αποδήμους του κόσμου, ορεσιτρόφους μοναχούς, και ότι η θριαμβεύουσα στον ουράνιο κόσμο Εκκλησία σε μια λειτουργική σύναξη με τους ερημικούς και αρνησικόσμους χριστιανούς υμνολογούν κατά την Ιερή Νύχτα της Γεννήσεως του Χριστού. Οι υμνολογίες συνεχίζονται, οι προσευχές διάπειρες ανεβαίνουν προς τον Κύριο, τα πρόσωπα των μοναστών αστράφτουν από μυστική χαρά για την ελπιζομένη και επιδιωκωμένη θέωσή τους, γιατί αυτός είναι ο πόθος των μοναχών αλλά και όλων των ευλαβών χριστιανών. Η θέωσή μας, η ένωσή μας με το Θεό, αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν χάσει το νόημα, δεν ξέρουν γιατί ζουν. Και στη Δύση και παντού αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι οι άνθρωποι δεν βρίσκουν νόημα στη ζωή τους, δεν ξέρουν τι να κάνουν τη ζωή τους και το χρόνο τους και δεν ξέρουν γιατί ζουν και πού πάνε. Να ποιο είναι το νόημα της ζωής μας? Να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Γι' αυτό πλαστήκαμε, καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση του Θεού. Και αυτό το αναζητάμε και το προσπαθούμε μέσα στην Εκκλησία μας. Τους θείους ύμνους διαδέχεται η αγγελική δοξολογία για να επακολουθήσει το ουσιαστικό άνοιγμα των ουρανίων πυλών με το υπερφιέστατο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μετά τον όρθρο ακολουθεί η Θεία Λειτουργία, όπου πλέον μπαίνουμε μέσα στη Βασιλεία, μέσα στον Θεό, μέσα στη Θεία Μετάληψη του Σώματος και του Αίματος Του. Και οι μοναχοί αγιωμένοι την καλή αλλίωση, πάλι αναλογικά, ανάλογα με την αρετή του ο καθένας, κοινωνούν με κατάνοιξη και μετέχουν, γίνονται θείας φύσεως κοινωνή από το τεθεωμένο σώμα και αίμα του Χριστού. Τα Χριστούγεννα λοιπόν εορτάζονται στον Άνθο με ορθόδοξη μέθεξη στο μυστήριο, και κατανοείται η δογματική και πνευματική σημασία της αρκώσεως κατά το μέτρο της θεώσεως εκάστου που επέτυχε με τη Θεία Αγάπη. Το σούτον το ανθρώπο των Θεών δια φιλανθρωπίαν ανθρωπίζεστε, όσον ο άνθρωπος εαυτόν το Θεό δια αγάπης δυνηθείς απεθέωσε. Και με απλά λόγια, τόσο πεντέχουμε στον Θεό όσο έτσι μπορούμε να ο άνθρωπος να αγαπήσει τον Θεό, τόσο και μετέχει στον Θεό και τόσο καταλαβαίνει αυτό το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού. Όσο θεώνει τον εαυτό του άνθρωπος, τόσο καταλαβαίνει πόσο ο Θεός έγινε άνθρωπος και γιατί έγινε άνθρωπος και ζει αυτό το μυστήριο της άρκωσης του Θεού. Με πλαίσιο μια παράμιλη σε ομορφιά και ποικιλία χειμερινών φυσικών εικόνων φύση, με τη βαθύτατη αγιορείτικη ησυχία, μέσα στη γεμάτη μυστήριο και διαφάνεια βηθλεμική νύχτα, οι ολονύχτιες θεοτερπείς ψαλμωδίες των μοναχών σε ολόκληρη την Αθωνική Χερσόνησο, με δεσπόζοντα το λαμπρόν αστέρα που μαρμέρει κατά Ανατολάς, ζωντανεύουν τη γέννηση του Θεολόγου στο εδέσιμο σπήλαιο και μεταφέρουν τους μοναχούς στην Αγία εκείνη νύχτα που φωτεινός άγγελος Κυρίου ανήγγειλε στους απλοϊκούς αγραβλούντας ποιμένες. Ιδού γάρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ήτις έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως εστί Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ.
Γι' αυτό και κατά την αναλογία της καθαρότητός τους, οι μοναχοί συντηρούν στο διενικές μέσα στις καρδιές τους αυτή την ίδια λευκή νύχτα, όπου πλήθος στρατιάς ουρανίου έψαλε δια την των πάντων θέωσιν, το δόξαν υψής Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Γιατί αρχίζει πλέον με τη γέννηση του Θεανθρώπου η θέωση του ανθρώπου. Και γι' αυτό και οι άγγελοι πανηγυρίζουν και δοξάζουν τον Θεό. Θα μου πείτε, όλοι οι άνθρωποι γίνανε θεοί? Όσοι θέλουν μπορούν. Όσοι θέλουν μπορούν να γίνουν. Και γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία μας και τα Άγια Μυστήρια. Αλλά στο Άγιον Όρος του Άθο υπάρχει και μια άλλη μορφή εορτασμού, χωρίς την βυζαντινή λειτουργική λαμπρότητα των μοναστηρίων και των σκητών. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος εορτασμού. Είναι ο σχεδόν αποφατικός, αν επιτρέπεται ο θεολογικός όρος, ο σιωπηλός, ο μυστικός εορτασμός των ησυχαστών, που τελείται μέσα στα θεόκτητα σπήλαιά τους. Χωρίς μουσικά βιβλία και ψαλμωδίες, θεολογικών τροπαρίων και οδών, χωρίς φεδρές φωταγωγίες, αλλά μόνο με το αμυδρό και αλαμπές με λιχρό και γλυκύτατα υποβλητικό φέγγος της Ιεράς Κανδύλας, κλείνουν τα γόνατα προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υψώνουν οσίας χείρας ανεφοργής και διαλογισμών, και μέσα στην απόλυτη και ακουωμένη σιωπή και το κατανοητικό ημίφος προσεύχονται αλαλήτως, νοερά, θεωρητικά, πενθικά, εν αισθήσει ψυχής, εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, ψάλλοντες εν την καρδία το Κυρίο. Με την αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή οι ησυχαστές κάνουν όλες τις ακολουθίες που γίνονται στα μεγάλα μοναστήρια με αυτούς τους ύμνους που αναφέραμε και σχολιάσαμε προηγουμένως. Εκεί έχουν την αδιάλειπτη προσευχή και οι προσευχές τους σαν πύρινες φλόγες φωτίζουν τα πάντα. Θυμάμαι που πριν από 2 δεκαετηρίδες πέρασα μια χριστουγεννιάτικη αλυσμόνητη και λευκή νύχτα γεμάτη μυστήριο μαζί με τους Αγίους αυτούς ησυχαστές. Μας πάει τώρα σε ένα άλλο περιβάλλον, όχι μεγάλο μοναστηριού, αλλά σε ένα σπήλαιο ταπεινό ησυχαστών. Μέσα στο θεόκτιστο σπήλαιό τους, δομημένο εξωτερικά με ραβδοτά και κυματιστά καφετιά βράχια, που στις χυσμές τους πετάγονταν τούφες από άγρια βλάστηση, οι ερημίτες ανέπεμπαν δεήσεις και οικετηρίας μετά δακρύων προς τον Κύριον στο όνομα όλου του κόσμου, και με αγάπη και ευχαριστία δοξολογούσαν την από άπειρη συγκατάβαση προς τους ανθρώπους θεία σάρκωση. Και αυτή ήταν μια άλλη μορφή λατρείας, και είναι μια άλλη μορφή λατρείας, η οποία είναι και αυτή πολύ ευάρεστη στον Θεό, γιατί κατεξοχήν ο Θεός, πρέπει να το ξέρουμε, ευαρεστείται στο δόσιμο της καρδίας και όχι σε εξωτερικές θυσίες. Και αυτό προσπαθούν να κάνουν οι ησυχαστές και όλοι οι μοναχοί βεβαίως με τις προσευχές που κάνουν. Και αυτοί που ψάλλουν δυνατά θα πρέπει να φροντίζουν και οι καρδιές τους να είναι δοσμένες και να μην μένουν μόνο στη μουσική και στο εξωτερικό μέλος. Μετά τη Θεία Λειτουργία που ετέλεσε ο σοφός και άγιος ιερεύς ησυχαστής, με βαθύτατη κατάνοιξη και μεταρσίωση και μεταλάβαμε όλοι τα άχραντα μυστήρια τις πρωινές ώρες μιας καθαροτάτης ερημικής αυγής, αφού πήραμε ένα ασκητικό πρόγευμα, καθίσαμε σε ένα καθαρόν, αδιακόσμητον, αλλά υποβλητικό κελάκι που θερμενόταν από μικρή κτιστή σομπούλα. Ο Ιησούς άρχισε με τη βαθιά και γλυκιά του φωνή ο γέροντας να λέει: «Είναι η εκπλήρωση της προφητείας του Ισραήλ και όλων των εθνών, γιατί αυτή είναι η φανέρωση της Θείας Βουλής για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αλλά είναι και η εκπλήρωση της καρδιακής μας προφητείας, το μυστήριο των ιερών πόθων μας.
στο πρόσωπο του Ιησού η ανθρωπότης βρήκε την ενότητά της. Η ιστορία βρήκε το τέλος της, δηλαδή το σκοπό της, που είναι η θέωση του κόσμου. Αυτό που ποθούσε η ανθρωπότητα ολόκληρη είναι ο Ιησούς Χριστός. Στην παρατήρησή μου ότι πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς στην ενσάρκωση του Λόγου του Θεού με όργανο μόνο τον διαφθαρμένο ανθρώπινο λόγο, την λογική την ανθρώπινη, ο Άγιος Ερημίτης απάντησε. Βέβαια, ο Πλάτων υπεστήριξε ότι Θεός ανθρώπης ου μίγνηται, έλεγε ο Πλάτωνας, λαθασμένα βέβαια, ότι ο Θεός δεν αναμειγνύεται με τους ανθρώπους. Και σωστό και λαθασμένο, σωστό, διότι δεν αναμειγνύεται η φύση του Θεού με τον άνθρωπο, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα η ανθρώπινη φύση από τη Θεία Φύση, αλλά οι ενέργειες του Θεού είναι μεθεκτές από τον άνθρωπο, εάν θέλει. Ο Πλάτωνας λοιπόν έλεγε αυτό, ότι ο Θεός ανθρώπης ουμίγνεται, και αυτό ισχυρίζονται όσοι παράλογα απαιτούν να ερευνήσουν με τον λόγο όσα ανήκουν στη σφαίρα των υπερλόγων. Με τη λογική βέβαια αυτό θα πεις, ότι δεν μπορείς να έχεις ανάμειξη με τον Θεό, αλλά έτσι αγνοούν την ορθόδοξη μεθοδολογία κατά την οποία, λέει ο γέροντας, προκειμένου να βρούμε τον Θεό είναι απαραίτητο να τον ζητήσουμε, όπως μας το είπε ο ίδιος: ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Μας είπε ο ίδιος: ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Εμείς όταν τα ακούμε αυτό νομίζουμε ότι πρέπει να ζητάμε το φαγητό μας ή χρήματα ή υγεία. Όχι, τον ίδιο πρέπει να ζητάμε. Και μας είπε πρέπει να το ζητάμε, και αν το ζητάμε θα το βρούμε. Πρέπει να χτυπάμε την πόρτα του Θεού για να μας ανοίξει ο ίδιος και να το γνωρίσουμε. Η ορθόδοξη λοιπόν μεθοδολογία είναι αυτή. Για να βρεις τον Θεό πρέπει να το ζητήσεις. Είναι απαραίτητο να το ζητήσουμε. Και για να το ζητήσουμε πρέπει να το γνωρίσουμε. Θα πεις πως γίνεται. Και για να το γνωρίσουμε χρειάζεται να τον αγαπήσουμε. Να θελήσουμε δηλαδή να είμαστε μαζί του. Προηγείται η αγάπη, έπεται η γνώση, και τη γνώση ακολουθεί η ζήτηση και ακολουθεί η έβρεση. Και τότε τον ζεις πολύ πιο έντονα και τον γνωρίζεις πολύ πιο καθαρά. Θα πρέπει λοιπόν να έχεις μια αρχική αγάπη, μικρή αγάπη έστω, για να μπεις στη διαδικασία να γνωρίσεις γι' αυτόν, να σκύψεις λίγο, να μάθεις τι λέει αυτός που σε δημιούργησε. Σήμερα οι άνθρωποι, οι τραγικοί άνθρωποι του καιρού μας, ούτε καν ενδιαφέρονται να μάθουν τι έχει πει ο Θεός για μας, τους ανθρώπους, πριν καν τον απορρίψουν. Τουλάχιστον μάθε πρώτα, ζήτησε να δεις κάτι για τον Θεό, να μάθεις κάτι για τον Θεό πριν τον απορρίψεις, πριν πεις είμαι άθεος. Το ερεύνησες το πράγμα, να δεις τι σημαίνει Θεός και τι έχει κάνει ο Θεός για σένα και τι είπε ο Θεός και τι έχει διδάξει. Και μετά θα μπεις και λίγο στην διαδικασία να τον ζητήσεις, γιατί αν τον αγαπήσεις και τον γνωρίσεις τι ζητάει από σένα, θα μάθεις ότι πρέπει να τον ζητήσεις. Κάνε ένα πείραμα, ζήτησέ τον και θα δεις πως θα σου φανερωθεί. Θα δεις ότι τότε θα τον βρεις και δεν θα μπορείς να λες είμαι άθεος, γιατί θα τον βλέπεις. Πρέπει να διευκρινίσω, λέει ο γέροντας, ότι όταν μιλάμε για έβρεση του Θεού πρέπει να εννοούμε αυτό που διατύπωσε ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Η έβρεση του Θεού εστίν το αΐ ζητήν, γιατί ο Θεός είναι άπειρος και εκεί που νομίζεις ότι τον βρήκες εκεί τον χάνεις. Έβρεση λοιπόν του Θεού, λέει ο Γρηγόριος Ονήσις, είναι το να τον ζητάς πάντα. Γι' αυτό μας είπε και ο Χριστός μας να προσευχόμαστε αδιάλειπτα. Και τότε τον έχουμε, τότε τον βρήκαμε.
Γιατί όσο και να λες ότι τον βρήκες, δεν μπορείς να τον βρεις. Γιατί ο Θεός δεν εξαντλείται, είναι ανεξάντλητος, είναι άπειρος. Ούγαρ άλλο εστί το ζητήν και άλλο το ευρίσκην. Δεν είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το ίδιο είναι. Το να ζητάς και το να βρίσκεις τον Θεό. Και τούτο εστίν όντως ειδίν των Θεών, το μηδέποτε της επιθυμίας κόρουν ευρύν. Και τούτο είναι αληθινά, τούτο είναι αληθινά, λέει, το να δεις τον Θεό πραγματικά, το να μην κορένισε ποτέ, να μην σταματάς να επιθυμείς και να τον βρίσκεις. Να μην σταματάς, να μην έχει κόρο η επιθυμία σου στο να τον βρεις. Αλλά χρή πάντοτε βλέποντα, διώνες τη δυνατόν οράν προς την του πλέον ειδήν επιθυμίαν εκέστα. Θα πρέπει πάντοτε, λέει, με όλη σου τη δύναμη να καίγεσαι από την επιθυμία να τον δεις ακόμα περισσότερο, ακόμα περισσότερο. Και έτσι ο ησυχαστής τυλίχθηκε στη βαθιά σιωπή του. Και πέρασε έτσι μέσα σε κατανυκτική σιγή αρκετή ώρα και ο γέροντας μετά έδωσε εντολή σε έναν από τους νέους μοναχούς υποτακτικούς του να διαβάσει έναν χειρόγραφο κείμενο από μία δέσμη χειρογράφων που ήταν σχετική με την σάρκωση του λόγου, σχετικό με την σάρκωση του λόγου αυτό το κείμενο, και το οποίο βεβαίως είναι πολύ έτσι βαθύ και θεολογικό, και ας κάνουμε μια προσπάθεια να το προσεγγίσουμε και αυτό και να κλείσουμε με αυτό τη σημερινή μας ομιλία, παίρνοντας μια γεύση από τον τρόπο που γιορτάζουν και οι ησυχαστές μοναχοί στο Άγιον Όρος. Έλεγε λοιπόν αυτό το κείμενο: «Γλυκύτατε Κύριε Ιησού Χριστέ, τι να σου ανταποδώσω για τις ανέκφραστες δωρεές σου. Σήμερα που είχα βυθιστεί στη μελέτη του Αγίου Ευαγγελίου σου και το Άγιό σου Πνεύμα έφλεγε άκαυστα την αμαρτωλή καρδιά μου, εθαύμαζα την θεϊκή αγάπη σου σε μας, τα κατοικώνα και καθομοίωση πλάσματά σου. Βροχή ουράνια η θεόσταλτη διαλογισμή μου για την άπειρη δόξα σου κατά τις αιωθινές γλυκύτατες και κρινόλευκες ώρες, ύστερα από την ορθρινή δοξολογική προσευχή μου μέσα στο φτωχό απέριτο ασκητικό καλύβι μου που μου χάρισε Χριστέ μου η πατρική σου αγάπη σε μένα τον ανάξιο. Ω η ψυχή μου πως φτερουγίζει σε σένα. Ω η ψυχή μου πως είναι πειρακτωμένη από τον θείο ερωτά σου και τετρωμένη αγάπης. Κύριε, πως με επισκιάζει η χάρη σου εμένα τον άθλιο. Πως φωτίζεις το νου μου και πως φλογίζεις την ταλέμπορη καρδία μου. Μελέτησα στο Θείο Ευαγγέλιο σου για την ανενόητη και μυστηριώδη σάρκωσή σου. Τι άρρητος πλούτος αγάπης και ασήκωτο βάρος δόξας για τους ανθρώπους. Όσο βυθιζόμουν στην εφικτή για μένα γνώση του θεϊκού μυστηρίου της σαρκώσεώς σου, τόσο θαύμαζα τη σοφία σου. Και όσο θαύμαζα, τόσο αγαπούσα. Και όσο και όμουνα ερωτικά δροσιζόμενος από το πνεύμα σου, τόσο ο νους μου ευλατίνεται και εφωτίζεται στη γνώση σου. Μέσα στην αδιατάρακτη σιωπή της ερήμου, που την πλαισιώνουν το υγρό στοιχείο μιας καθαρής θάλασσας, με τις ακραίες αντιθέσεις της και η στερεά φύση του κτιστού κάλους, σε όλη την κλίμακα της πολυμορφίας των έργων των χειρών σου, Ιησού μου, έκλαψα από απέναντι ευτυχία και ευγνωμοσύνη. Αλλά πώς μπορεί να γίνει διαφορετικά, αφού η ψυχή μας είναι πλασμένη να εννοεί, να γεύεται και να αγαπά όσα συγγενεύουν στην άειλη και θεία φύση της. Πώς, Χριστέ μου, να μην σκυρτά και να μην αγάλεται από τα τόσα μεγαλεία και την αιώνια μακαριότητα που μας χάρισε η σεπτή σάρκωσή σου, βρά στην οποία μένουμε άφωνοι από την υπερβολή του θαυμασμού. Βέβαια, αν η χάρη σου δεν φώτιζε το νου, έστω σύμμετρα
και δεν ελευθέρωνε τις αισθήσεις από την καταδυνασία των παθών, ούτε θα εννοούσα τίποτε, ούτε θα αισθανόμουν τη φρικτή παρουσία σου. Αλλά τώρα επέβλεψες την ταπείνωσή μου και μου μεταποίησες κάπως σε ευαισθησία τις διαστραβαίνες από τις αμαρτίες μου αισθήσεις της ψυχής μου, ώστε σαν πνευματικές να γεύονται πνευματικές πραγματικότητες. Και έτσι με τη φιλάνθρωπη χάρη σου μπορώ να σε γνωρίσω εκ μέρους και να σε ενώ μέσα από την πλουτιστήσα πτωχία μου. Εσύ μου έδωσες τη χάρη, δηλαδή, λέει ο Άγιος αυτός ησυχαστής, Κύριε, για να μπορέσω να κατανοήσω το μυστήριο της σαρκώσεώς σου. Άλλωστε, Κύριέ μου, γι' αυτό δεν ήρθες στην αμαρτωλή και επαναστατημένη κατά σου γη μας. Δεν έκλεινες ουρανούς για να μας καθαρίσεις το κατοικώνα που εφθάρει τις πάθηση, να μας δώσει τη δυνατότητα να γίνουμε κατά χάρη όμοιοι με σένα, να επανακτήσουμε το χαμένο αρχαίων απλούν, την αρχαία απλότητα, το πρωτόκτιστο κάλος, για να γίνουμε θείας φύσεως κοινωνή και θεοί κατά χάρη. Ω Κύριε Ιησού, δίνε μας φωτισμό να σε εννοούμε, δίνε μας γνώση να σε αγαπούμε, δίνε μας πνευματική αίσθηση να σε θαυμάζουμε, φλόγιζε την καρδιά μας να σε λατρεύουμε, και δίνε μας κατάνοιξη να κλαίμε για τις αμαρτίες μας και δάκρυα γλυκά και δροσόδη για να σε δοξάζουμε. Αλλά τι είναι η σάρκωσή σου, η ανανθρώπισή σου, ο θείο βρέφος, τι είναι? Δεν είναι η αρχή της των πάντων θεώσεως? Όλα αρχίζουν με τη σάρκωση του λόγου, η θέωση των πάντων. Και τι να θαυμάσω πιο πολύ, τη φιλανθρωπία σου, που δεν άφησες τον χειρό στο πλαστούργημα υπό του πλάνου τυραννούμενων, ή γιατί πέρα από την σκύλευση του Άδου αντιμετάδωσες την θεότητά σου στην προσληφθήσα φύση μας? Με πόσα σκριτήματα στην καρδιά μου και με ποια νοήματα στο νου μου διαβάζω την τόσο λιτή περιγραφή του πιο συγκλονιστικού ιστορικού και έξω ιστορικού γεγονότος και μυστηρίου της γεννήσεώς σου, Κυρία. Και έτεκε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο, με πολύ απλά λόγια. Το μεγαλύτερο γεγονός των αιώνων. Και έτεκε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων. Και εσπαργάνωσεν αυτόν εν τη φάτνη. Διότι ούκη είναι αυτής τόπος εν το καταλήματι. Με πνεύμα συντετριμένο και καρδία τεταπεινωμένη, ερωτώ Ιησού μου. Γιατί γεννήθηκες μέσα στις συνθήκες αυτές της ακρότατης πτωχίας? Γιατί γεννήθηκες τόσο φτωχός, εσύ που είσαι ο δημιουργός των πάντων, ο κυβερνήτης των πάντων? Θέλησες να διδάξεις τους ανθρώπους την άκρα ταπείνωση με την ασύλληπτη σε ανθρώπινο και αγγελικό νου σάρκωση του απείρου Θεού. Γι' αυτό γεννιέται έτσι ταπεινά. Αλλά και αυτή η ενανθρώπισή σου τι άλλο είναι από άρρητη κένωση, ένα άδειασμα που δεν μπορούμε να το περιγράψουμε, του Θεού. Πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε εμείς οι ταπεινοί όχι απλώς θείας τάξεως ενέργειες, αλλά αυτή τη σαρκωμένη αγάπη τον ανθρωποποιημένο Θεό? Η σάρκωση, αφού είναι μυστήριο, υπερβαίνει την καταληπτική ικανότητα και αυτών των αγγέλων. Ούτε οι άγγελοι μπορούν να το καταλάβουν. Και το μόνο καταληπτό της σαρκώσεως είναι η ακαταληψία της, που γίνεται πηγή μίζωνος θαυμασμού. Και πρέπει με δέος, με κατάνοιξη, με χαρά, με θαυμασμό, με αγάπη, φλογισμένη, αλλοιωμένη την καλή αλλίωση, ταπεινωμένη και γονικλινής, με πλήρη σιωπή στόματος και νου, κλαίοντες από ευγνωμοσύνη και εκστατική, να υποδεχόμαστε τα μυστήρια του Θεού. Γι' αυτό και επιχαίω την καρδία μου λόγια μπροστά στη φάτνη των αλόγων, όπου ανάκησες παραγωνωμένος εσύ ο βασιλεύς των βασιλευόντων εν δούλου μορφή. Ανοίγω την καρδιά μου και σου την προσφέρω. Και έτσι εδώ ο γέροντας σταματάει και σταματάμε κι εμείς, για να ευχηθούμε εις αυτούς και αλλήλους έστω λίγο να έχουμε κι εμείς αυτή τη μέθεξη
της μεγάλης χάρης των Χριστουγέννων, αυτή τη μετοχή στην δωρεά την άκτιστη του Θεού που εξαίρεται όχι μόνο την ημέρα των Χριστουγέννων αλλά κάθε στιγμή μέσα στην Αγία μας Εκκλησία με πηγή τον Τριαδικό Θεό μας. Να ευχηθούμε λοιπόν αυτή την γέννηση του Χριστού να τη ζήσουμε μέσα στην καρδιά μας ως ευλαβείς ορθόδοξοι χριστιανοί και όχι ως εκοσμικευμένοι αστοχριστιανοί και άνθρωποι που δεν έχουν σχέση ουσιαστική με τον Θεολόγο και με το γεγονός αυτό της άρκωσης. Και αυτό θα φανεί βέβαια από την όλη μας ζωή και από τη μετοχή μας στις ακολουθίες και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, στο οποίο βεβαίως πρέπει να μετέχουμε αφού έχουμε εξομολογηθεί, έχουμε πάρει την άδεια του πνευματικού μας, έχουμε καθαριστεί τον καταδύναμη όσο εξαρτάται από εμάς από κάθε λογισμό ο οποίος είναι είτε πονηρός, είτε βλάσιμος, είτε εσχρός, είτε οτιδήποτε άλλο και από κάθε έργο το οποίο μας μολύνει την ψυχή και το σώμα. Ο Θεός να το δώσει λοιπόν για όλους μας. Ήταν ο Αρχιμανδρίτης Σάβας από το Ιερό Κελί των Εισοδίων της Θεοτόκου της Σκήτης της Κερασιάς που βρίσκεται στις νότιες παρυφές του Άθωνα και η ομιλία του με τον τίτλο «Χριστούγεννα στο Άγιο Όρος» που εκφώνησε στις 16 Δεκεμβρίου του 2012 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γιαννιτσών, μια ομιλία την οποία την βρίσκουμε στο YouTube στο κανάλι Υπεραγία Θεοτόκος. Μια ομιλία, φίλες και φίλοι ακροατές, που μας μετέφερε λίγη από την άλλη λάμψη των Χριστουγέννων, την αγνή, την πνευματική, την αγιορείτικη, και είδαμε πως την βιώνουν εκεί οι πατέρες αυτές τις Άγιες Μέρες. Ας ευχηθούμε και εμείς λοιπόν να κρατήσουμε μέσα μας λίγη από αυτήν τη λάμψη. Ευχόμαστε καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους. Χαίρετε. Το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο. Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031. Η Λευκονόη ήταν ένας από τους δήμους της αρχαίας Αθήνας. Την ίδια περιοχή σήμερα χαρίζει το όνομά της σε έναν μοναδικό πολυχώρο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε μετά το μυστήριο στην εκκλησία για να υποδεχτούμε τους καλεσμένους σας σε ένα προσεγμένο χώρο ιδιαίτερα διαμορφωμένο με μενού σύμφωνα με τις δικές σας επιθυμίες. Και για όσους χρησιμοποιήσουν τον χώρο Κυριακή μετά το μυστήριό τους, ειδικές προσφορές. Αίθουσα δεξιώσεων Λευκονόη, στο καταπράσινο πάρκο Ηλίου. www.lefkonoi.gr 210-2631-361. Χριστούγεννα στη Βιθλέμ. Παιδιά, ελάτε να ταξιδέψουμε στα Χριστούγεννα με τρεις πανέμορφες χειροτεχνίες και κατασκευές που σχεδίασε για σας ο Σπύρος Γούσης. Φάτιν, Βιθλέμ και προσκήνιση των μάγων.
Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ από την δημιουργό του ιστολογίου «Μαμά για σπίτι» Κατερίνα Δαυλάκη. Άθος Παιδικά. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305. www.stamoulis.gr. Έχετε προβλήματα στα πόδια σας? Κάλλη, σκληρίνσεις, νύχια που μπαίνουν στο δέρμα, διαβητικά έλκη δημιουργούν δυσκολία στο βάδισμά σας? Το Κέντρο Ποδιού εξειδικεύεται εδώ και 35 ολόκληρα χρόνια στην αντιμετώπιση ακόμη και των πιο δύσκολων παθήσεων των κάτω άκρων. Κέντρο Ποδιού, Σόλωνος 100, 210, 36, 10, 100. Τώρα και στα βόρεια προάστια, Αργυροπούλου 9, Κηφισιά. Η εμφάνιση ενός οσίου στη ζωή μας. Το νέο βιβλίο του πατρός Σταύρου Παπαδόπουλου μαζί με το στήλο Ορθοδοξίας που κυκλοφορεί. Η ιστορία της Θεοδόρας και η εμφάνιση στη ζωή της του Οσίου Γέροντα Νεόφυτου Σαρκαλά. Μιας σύγχρονης Αγίας Μορφής που άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια της αγιότητας στην Κοζάνη αλλά και σε όλη τη Μακεδονία. Η Θεοδόρα γλίτωσε από την έκτρωση, γλίτωσε από βέβαιο θάνατο όταν η μητέρα της την εγκατέλειψε νεογέννητη και ανακάλυψε την εγχριστό ζωή όταν γνώρισε τον Όσιο Γέροντα. Στήλος Ορθοδοξίας. Η εφημερίδα που κέρδισε τις καρδιές όλων των Ελλήνων. Στήλος Ορθοδοξίας για να μάθετε αυτά που οι άλλοι σας κρύβουν. Ζητήστε τον σήμερα σε όλα τα περίπτερα. Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές, Τρίτη σήμερα 20 Δεκεμβρίου του 2016 είστε συντονισμένοι στην Πυριακή Εκκλησία και ακούτε ένα σύντομο δελτίο εκκλησιαστικών ανακοινώσεων. Οι ιερές αγρυπνίες εντελεσούν απόψεις στους ιερούς ναούς Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών και Αγίας Άννας Αρχαίας Κορίνθου. Η Ιερά Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού και Ιερό Ευχέλιο θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσης στο Δήμο Αγίας Βαρβάρα σήμερα στις 5 το απόγευμα. Εξάλλου σήμερα θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Πειραϊκό Φάρο, πραξιτέλους 173 στον Πειραιά στις 18:30 το απόγευμα, θα μιλήσει ο θεολόγος μουσικός Ηλίας Λιαμής με θέμα «Χριστούγεννα, η γέννηση του νέου Αδάμ». Στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου, Συνοδός Κουφάς στην Αθήνα, στις 18:00 το απόγευμα, θα μιλήσει ο πατήρ Ανδρέας Κονάνος με θέμα Χριστούγεννα, κατάθλιψη ή χαρά. Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής με ύμνους και κάλαντα των Χριστουγέννων θα δοθεί σήμερα στις 5:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Ακινδύνων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων. Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, αύριο Τετάρτη στις 18:00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση με εκκλησιαστικούς ύμνους και κάλαντα Χριστουγέννων. Θα συμμετάσχουν η παιδική και η γενική χοροδία καλλιτεχνήματα, καθώς και η βυζαντινή και παραδοσιακή χοροδία του ναού.